Πάμε. Πες ότι η Κατερίνα ήταν μια συνδευξεζόμενη σου αυτή τη στιγμή. Τι θα τη ρωτούσες? Τι θα τη ρωτούσα, πώς με αντέχει τόσα χρόνια? Αν είμαι εύκολος άνθρωπος. Π.χ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ελάττωμα που έχω και θα ήθελε να το διορθώσω χθες? Πότε είναι η τελευταία φορά που τη στεναχώρησα και τι περίμενα από μένα και δεν το έχω κάνει? Αχ, τι ωραία. Πανεύκολα όλα. Γενικά, ο Θανάσης δεν με στεναχωρεί, η αλήθεια. Δεν θυμάμαι να έχω στεναχωρηθεί, όχι. Ποτέ. Άλλο να έχω εκνευριστεί μαζί του και άλλο να έχω στεναχωρηθεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, δεν το συζητάμε. Δεν με στεναχωρεί. Αλλά γενικά δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να γυρίζω σπίτι, να βλέπω έναν άνθρωπο που είναι στεναχωρημένος για κάποιο λόγο και να μην πω αγάπη μου και έπατε. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό ρόλο παίζει στη σχέση μας, τη δική μας, το ότι είμαστε, δεν κρύβουμε πράγματα. Είμαστε πολύ ειλικρινείς ο ένας με τον άλλον. Σε ό,τι μας συμβαίνει, θα το συζητήσουμε, θα το λύσουμε. Δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Δεν θα κοιμηθούμε έχοντας κουκουλώσει ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό με το τέρι σου να κοιμάσαι πάντα μαζί, γιατί πάλι αυτή η ενέργεια επιστρέφεται. Δηλαδή, δεν κοιμάσαι με κρύα καρδιά. Είναι άνθρωπος που θα μου κάνει κριτική, δηλαδή, και είναι και την ευχαριστώ για αυτό. Ένας άνθρωπος που σε αγαπάει, οφείλει να σου επισημαίνει και τα λάθη σου. Δηλαδή να έχεις κάποιον και του λέω και ως γονιός που είναι πιο αυξημένο πλέον αυτό, γιατί ξέρεις όταν κάνεις και παιδί, περνάει και στην ανατροφή αυτό μετά. Θεωρώ ότι παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο το ότι εμείς αργήσαμε να κάνουμε παιδάκι. Επίσης. Δηλαδή ζήσαμε πολύ οι δυο μας και ξέραμε, φροντίζαμε πολύ ο ένας τον άλλο. Πολύ, πολύ. Στη συγκεκριμένη σχέση υπήρχε πάρα πολύ στοργή. Σε δυσκολίες που μπορεί να πέρναγε, ήθελα να της δώσω στοργή, όχι αγάπη. Στοργή, δηλαδή την πάρω αγκαλιά, να της πω μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ. Για σένα θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, μη φοβάσαι. Ήτανε μεγάλο στήριγμα για μένα. Ό,τι αφορά τις δυσκολίες της δουλειάς μου τότε. Mm-hmm. Και μετά βέβαια η δυσκολία μας στο να αποκτήσουμε την κόρη μας. Εκεί ήτανε βράχος ο Θανάσης. Εγώ θεωρητικά είμαι ένας δυνατός άνθρωπος. Ο Θανάσης είναι πιο δυνατός από μένα. Και τον θαυμάζω πολύ γι' αυτό. Η τριβή με τον άνθρωπό σου σε βάζει μια διαδικασία να σκεφτείς πω, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω, με έχει τρελάνει, δεν κάνω. Αλλά καταλαβαίνεις ότι είσαι πάρα πολύ τυχερός. Είσαι ευλογημένος για κάποια πράγματα. Και εκεί πέρα αναπνέεις, βαθιά εκπνέεις και λες ευχαριστώ Θεέ μου. Ο ερχόμενος ενός παιδιού σε ένα ζευγάρι αλλάζει τα πάντα μερικές φορές και το διαλύει. Επειδή αργήσαμε πάρα πολύ να κάνουμε την κόρη μας, συγχρόνως τη θέλαμε και πάρα πολύ. Μπήκαμε σε μια διαδικασία πολύ δύσκολη, οπότε ήταν μόνο χαρά για μας. Ναι, εντάξει, οι ισορροπίες αλλάζουν. Είχαμε μάθει πολύ οι δυο μας. Αλλά ήταν σαν να ήταν μια καρδιά ακόμα επάνω μας. Και εξακολουθεί να είναι το κέντρο του κόσμου. Για μένα υπάρχουν δύο κέντρα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει η γυναίκα μου και η κόρη μου. Είμαι όπως ήμουνα και πριν την Ήλια με το Θανάση, φαντάζομαι. Βέβαια. Τον προσέχω όπως τον πρόσεχα και πριν. Κοιτάξτε, εγώ θα σου πω κάτι. Και οι δύο προσέχουμε την Ήλια. Τώρα πια η Ήλια μεγαλώνει. Σας τρομάζει ότι έρχεται η Ήλια? Εμένα πάρα πολύ. Με φοβίζει πώς θα βγει σε αυτή την κοινωνία. Έχει άλλη σχέση με τη μητέρα, ναι. Γιατί εντάξει, προφανώς με τη μητέρα της έχει άλλη σχέση, είναι και κοριτσάκι. Αλλά πάντα με ρωτάει και εμένα, επειδή είμαι και πιο... Είμαι λιγότερο αυστηρός, όχι με την έννοια ότι η Κατερίνα είναι αυστηρή, η Κατερίνα είναι πολύ πιο... Τα πάντα όλα κάνει. Προγραμματισμένη από μένα. Εγώ είμαι και το καταφύγιο της μικρής, τύπου ότι δεν μπορώ άλλο, σε παρακαλώ σώσε με. Εγώ βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κατά 95%, 98% είμαι τυπικός, δηλαδή όταν συμφωνούμε να κάνουμε κάτι είμαι εκεί. Όχι, όχι. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, μία φορά και εμένα, μία φορά θα λυγίσω και εγώ άνθρωπος είμαι και θα λυγίσω, ας πούμε. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ωραία, πες πώς είναι. Θα συμφωνήσουμε 10 πράγματα με το Θανάση. Και τα 9 θα τα κάνει διαφορετικά.
θα τα κάνει ακριβώς όπως θέλει η Ήλια. Πολλές φορές τη λυπάμαι και λέω, Παναγία, πώς θα τη στέλνω, πώς θα αρνηθώ, δεν είναι δυνατόν, πώς θα το κάνω, γιατί το κάνεις αυτό, άκαρδε. Αλλά το κάνω γιατί είναι σωστό. Νομίζω ότι είμαι πειθαρχημένος, δεν μπορείς να πεις.